Είναι πραγματικά εντυπωσιακή η συμμετοχή με τις φωτογραφίες που μας στέλνετε σχεδόν καθημερινά στην εκπομπή για να αναδείξουμε κακώς κείμενα. Αυτή τη φορά θα δείξουμε φωτογραφίες από ένα φίλο της εκπομπής, ο οποίος κατάγεται από την Κρήτη, για ευνόητους λόγους δεν θα πούμε από πού. Έχει μεταναστεύσει στην Γερμανία και σε ένα πρόσφατο ταξίδι του στην Κρήτη κατέγραψε τα κακώς κείμενα του οδικού δικτύου από το Ηράκλειο στις Μοίρες. Και να τον ευχαριστήσουμε βεβαίως εκεί στην Γερμανία. Και πάμε στην Φωτεινή την Μαυροματάκη για να τα δούμε όλα αναλυτικά. Καλώς όρισες, Φωτεινή. Νομίζω ότι όποιος περάσει από το επαρχιακό οδικό δίκτυο του Ηρακλείου προς τις Μοίρες θα διαπιστώσει ακόμα και σε σημεία που τα έργα έχουν ολοκληρωθεί πρόσφατα υπάρχουν κακοτεχνίες ικανές να οδηγήσουν τη νύχτα ακόμα και σε τραγωδίες. Ακριβώς, μάλλον και είναι λυπηρό να βλέπουμε τέτοιες εικόνες. Είναι ένας πραγματικά πολύ επικίνδυνος δρόμος. Ένα πολύ συζητημένο οδικό δίκτυο, το οποίο πολλές φορές έχει δημοπρατηθεί, έχει επαναδημοπρατηθεί. Ωστόσο, φως στο τούνελ δεν βλέπουμε όσον αφορά τις κακοτεχνίες. Και οι φωτογραφίες που θα δούμε τώρα αμέσως αποτυπώνουν με τον καλύτερο, χειρότερο εντός εισαγωγικών τρόπο αυτή την εικόνα. Εδώ ο οδηγός Φωτεινή έχει φωτογραφίσει από το αυτοκίνητό του μέσα το τι ακριβώς συμβαίνει στο οδικό δίκτυο και εγώ θα κάνω την εξής επισήμανση. Το χειμώνα αυτή η λακκούβα εδώ, αυτός ο κρατήρας γεμίζει με νερό. Αν περάσει κάποιος διχυλιστής με αυξημένη ταχύτητα, ενδεχομένως εδώ να υπάρξει και ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα. Ακριβώς, και βλέπουμε ένα δρόμο μπαλωμένο μάλλον ουσιαστικά, γιατί αυτό, όπως μπορούμε να καταλάβουμε όλοι μας και οι τηλεθεατές που παρακολουθούν, είναι ένα μπάλωμα πάνω στο δρόμο. Φυσικά είναι απόρρια της προηγούμενης κακοκαιρίας που έχει πλήξει την περιοχή. Όλο το χειμώνα, η βαρύ χειμωνιά δημιούργησε αυτές τις εικόνες και αυτά τα προβλήματα. Ωστόσο, βλέπουμε ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και σε αυτή την εικόνα που παρακολουθούμε. Πάλι ένας δικυκλιστής ή ένα ίσως ποδήλατο ή ένας πεζός που περνάει από αυτόν τον δρόμο θα μπορούσε να αποβεί ίσως και μοιραίο, όπως λένε οι κάτοικοι της περιοχής ή για τον ίδιο. Εδώ ο δρόμος είναι γεμάτος κρατήρες, γεμάτος λακκούβες και βεβαίως νομίζω ότι τα βουλκανιζατέρες στα μεγάλα κεφαλοχώρια που διασχίζει το επαρχιακό αυτό οδικό δίκτυο των Μοιρών και κυρίως της Αγίας Βαρβάρας κάνουν χρυσές δουλειές. Γιατί οι ζημιές είναι πολλές. Ακριβώς και είναι ακόμα πιο λυπηρό εν ώψη και της τουριστικής σεζόν που έχει ήδη ξεκινήσει. Γιατί όπως ξέρουμε, στο Νότο θα μεταφερθούν πάρα πολλοί τουρίστες και θα δουν αυτές τις εικόνες οι οποίες προφανώς και θα κάνουν και το γύρο του κόσμου. Και εδώ έχουμε μία κατολίσθηση από τον χειμώνα. Βεβαίως να πούμε ότι είχαμε έναν εξαιρετικά βαρύ χειμώνα, όμως. Νομίζω ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες πρέπει να λαμβάνουν μέτρα. Εδώ μπορεί και μια μικρή σεισμική δόνηση να προκαλέσει μια μεγαλύτερη έτσι, μετατόπιση από τα χώματα που υπάρχουν στην περιοχή και να έχουμε πρόβλημα με διορχόμενους οδηγούς. Ακριβώς, και να μην ξεχνάμε ότι πολλές φορές αυτός ο συγκεκριμένος οδικός άξονας έχει αποβεί μοιραίος για τη ζωή πάρα πολλών διορχόμενων οδηγών. Είναι ένας από τους πιο φωνικούς δρόμους της Ελλάδος, δυστυχώς. Εδώ είμαστε μέσα σε κατοικημένη περιοχή, είμαστε στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας και αυτή είναι η κατάσταση του δρόμου μέσα εκεί. Ακριβώς, και στην Αγία Βαρβάρα αλλά και στις Μοίρες έχουμε αυτές τις εικόνες. Πάρα πολλές φορές το έχουμε αναδείξει εδώ στην Κρήτη TV και σε ρεπορτάζ τις λακκούβες που υπάρχουν στη γύρω περιοχή, οι οποίες είναι εξαιρετικά επικίνδυνες για όποιον περάσει από το συγκεκριμένο σημείο. Άλλος κρατήρας σε άλλο σημείο της επαρχιακής οδού, θα μπορούσαμε να πούμε της εθνικής οδού, γιατί έχει πάρα πολύ κίνηση. Είναι ένας δρόμος ο οποίος έχει πάρα πολύ κίνηση και αυτό που βεβαίως σωστά μας επισημαίνουν οι τηλεθεατές είναι ότι αυτή η εικόνα καταγράφεται και σε σημεία που τα έργα έχουν ολοκληρωθεί πρόσφατα. Ακριβώς, και γενικά αυτός ο δρόμος Μάνο πάει ένα βήμα μπρος, θα μπορούσαμε να πούμε, και δύο βήματα πίσω. Νομίζω ότι αυτή η εικόνα αξίζει ως χίλιες λέξεις. Ο δρόμος έχει κατεστραφεί τελείως και από αυτόν τον δρόμο περνάνε οχήματα και δίκυκλα. Νομίζω ότι και αυτή η φωτογραφία αποτυπώνει το μέγεθος του προβλήματος, Φωτεινή. Και να μην ξεχνάμε ότι αυτός ο δρόμος είναι εθνική οδός ουσιαστικά. Δεν πρέπει να βλέπουμε αυτές τις εικόνες σε μια εθνική οδό. Ακριβώς. Και οι αρμόδιοι πρέπει να πάρουν τα μέτρα τους, να κάνουν κάτι ώστε να προχωρήσει επιτέλους αυτό το έργο και να ολοκληρωθεί, να μην φοβόμαστε κι εμείς οι ίδιοι, να μην είναι επικίνδυνο και για τις ζωές όλων των υπόλοιπων. Φωτεινή Μαυροματάκη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Να ευχαριστήσω και τους τηλεθεατές που μας στέλνουν με αμείωτο ενδιαφέρον τις φωτογραφίες τους. Θα δείξουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τις επόμενες ημέρες. Θα βάλουμε στο μικροσκόπιο και κρατικά αυτοκίνητα, γιατί δυστυχώς οι παραβάσεις δεν αφορούν μόνο τους πολίτες.